Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας, για τα καλά σας λόγια, για όλα αυτά τα οποία και εσείς λέτε για μένα. Πάμε κατευθείαν λοιπόν, μην το χάσεις, μην μου φύγεις, γιατί έχουμε να κάνουμε κάτι πολύ πολύ όμορφο και πολύ σημαντικό. Δεν είναι τυχαίο που έχω επιλέξει το συγκεκριμένο ρήξιμο, το οποίο έχει να κάνει γενικότερα με τις αποφάσεις της ζωής σου. Από τι ενέργειες κατακλείζεσαι, τι αποφάσεις, πού βρίσκεσαι, σε ποιο σταυροδρόμι. Αν παρατηρήσετε εδώ πέρα είναι τέσσερις επιλογές, γιατί θα κάνουμε να διάλεξει μια κάρτα, αλλά θα κάνω κέλτικο σταυρό. Έχει διαφορετικά σταυροδρόμια. Αυτή είναι η πρώτη κάρτα, να τη δείτε από κοντά, να δείτε όσοι θέλετε να επιλέξετε. Πρώτη, δεύτερη, αυτή είναι η δεύτερη επιλογή, εντάξει, οι αποφάσεις μας. Τι είναι αυτό που, ποια κάρτα σας εμπνέει, ποια κάρτα σας φέρνει πιο κοντά, σας δημιουργεί ένα ευχάριστο αίσθημα, στο πούμε. Και εδώ είναι και η τέταρτη επιλογή. Φίλες και φίλοι, πάντα υπάρχει ένα ερωτηματικό το οποίο πολλούς ανθρώπους μας βασανίζει εδώ και αιώνες κτλ. Υπάρχει μοίρα, υπάρχει πεπρωμένο ή είμαστε απλά οι επιλογές μας. Ή απλά είναι μια ζωή η οποία συμβαίνουν κάποια τυχαία γεγονότα και κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Όταν ρωτήθηκε λοιπόν ο Πυθαγόρας, να σου το πω λίγο αριθμολογικά, οι Πυθαγόροι λέγανε ένα άλλο πράγμα. Η ελεύθερη βούληση είναι η ψυχή, δηλαδή η ψυχή επιλέγει πριν ενσαρκωθεί σε αυτή τη γη, επιλέγει ποιος θα συναντήσει, τι θα συναντήσει, ποιες δυσκολίες θα περάσει. Γι' αυτό και λέγεται ελεύθερη βούληση, διότι περνάει από μπροστά της το είδος της ζωής που θέλει να επιλέξει. Και στη συνέχεια όταν ρωτήσαν τον Πυθαγόρα, μα καλά, οκ, εντάξει, ερχόμαστε εδώ. Μετά τι γίνεται όμως, μπορούμε να αλλάξουμε τη μοίρα και το πεπρωμένο? Ο ίδιος έδωσε μια πολύ περίεργη απάντηση. Με ατσάλινη θέληση. Προσέξτε. Με ατσάλινη θέληση. Σαν να έλεγε ότι ναι, μεν αλλάζει η μοίρα ή το πεπρωμένο, αλλά πρέπει να έχεις τεράστια αποθέματα θέλησης. Κρατήστε το. Μπορεί να ισχύει, μπορεί να μην ισχύει. Μπορεί να έχουν αλλάξει εποχές, μπορεί να έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Θα σας πω όμως ότι επειδή παρακολουθώ και κάποιους επιστήμονες οι οποίοι έχουν να κάνουν με την κβαντική φυσική, έτσι από περιέργεια δηλαδή, και μου αρέσει και εμένα να μαθαίνω, γιατί και εγώ μαθαίνω, δεν τα ξέρω όλα. Εννοείται ότι δεν τα ξέρω όλα, ούτε γκουρού είμαι, ούτε φιλόσοφος, ένας απλός άνθρωπος είμαι, απλά αναζητητής θα έλεγα ότι είμαι κυρίως. Αναζητώ απαντήσεις κι εγώ μέσα από τα ταρό, αστρολογία, αριθμολογία κτλ. Λένε λοιπόν ότι η ελεύθερη βούληση δεν υπάρχει. Οι κβαντικοί επιστήμονες, οι φυσικοί επιστήμονες λένε ελεύθερη βούληση στην ουσία δεν υπάρχει. Δεν θα σας το αναλύσω περισσότερο γιατί δεν θέλω να ξεφύγουμε, διότι αν το φιλοσοφήσετε λίγο, στοχαστείτε λίγο, το σκεφτείτε, στην ουσία δεν έχουμε και πάρα πολλές επιλογές. Έχουμε γεννηθεί σε ένα συγκεκριμένο τόπο, σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Αν εμένα η ελεύθερη βούληση, παραδείγματος χάρη, είναι, λέω τώρα, να μην πληρώσω το ρεύμα που το θεωρώ, μην πω τώρα, δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί θα μου το κόψουν, άρα μπαίνουν και άλλα πράγματα βέβαια εδώ μέσα, αλλά θέλω να πω σε γενικό επίπεδο. Η ελεύθερη βούλησή μου είναι να κάνω κάτι το οποίο όμως δεν μου επιτρέπεται εμένα. Γιατί η κοινωνία. Έχουμε λίγο ίσως μπερδευτεί κιόλα το τι σημαίνει ελεύθερη βούληση, αθρησκευτικά, φιλοσοφικά. Πολλές φορές όμως πάντα καταλήγουμε σε ένα πράγμα. Ήταν θέλημα Θεού, δεν λέμε. Και για να σας φέρω λιγάκι να δείτε σχετικά με την ελεύθερη βούληση, που τελικά δεν την έχουμε και τόσο πολύ ελεύθερη βούληση. Θυμάστε τι είχε πει και ο Ιησούς, που είχε πει ότι απελθέ απ' εμού το ποτήριον τούτο, Θεέ μου, σε παρακαλώ, αν μπορώ να αποφύγω αυτό το σχέδιο ζωής και να πάω σε ένα άλλο σχέδιο ζωής, για το πάμε λίγο πιο βαθιά. Αλλά γεννηθείτε το θέλημά σου τελικά. Μέχρι εδώ. Αυτά είναι προς αναζήτηση, είναι και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε τώρα σε ένα βίντεο, θα χρειαστεί πάρα πολύ, χρειάζεται και πάρα πολύ βάση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Καλό είναι ο καθένας να προβληματιστεί, ο καθένας έχει την απόψη του, είναι σεβαστή, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ελεύθερη βούληση, αλλά υπάρχει ένα όριο, δηλαδή φτάνει μέχρι ένα όριο. Δηλαδή κάποια πράγματα είναι τελικά έτσι όπως αυτά που εγώ έχω δει, έχω εμπειριωθεί, είναι ότι υπάρχει ένα σχέδιο ζωής για τον καθένα και μέχρι ένα σημείο λοιπόν, ναι, υπάρχει και μια θεϊκή πρόνοια ή θεϊκή παρέμβαση. Και πολλές φορές γίνονται και άσχημα γεγονότα και δραματικά γεγονότα, τα οποία εκεί πλέον, ναι, μπορεί να υπάρχει και μια θεϊκή παρέμβαση. Το αφήνω εδώ. Αν πει στη σημερινή εποχή, ναι, στη σημερινή εποχή. Λοιπόν, πάμε όμως να συγκεντρωθούμε, διότι εδώ το θέμα μας είναι πολύ συγκεκριμένο, είναι η αποφάση που πρέπει να πάρεις στη ζωή σου γενικότερα στο επόμενο διάστημα. Εδώ, το ρήξιμο που θα κάνουμε, δεν είναι ένα ρήξιμο το οποίο είναι
να το πω έτσι, μπετόναρμε. Δεν είναι δετερμινιστικό. Υπάρχει αυτή η έκφραση και στη φιλοσοφία αλλά και στα ταρό κιόλας. Τα ταρό δεν είναι δετερμινιστικά. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι πάει και τελείωσε. Σημαίνει ότι πιάνω τις ενέργειες, βρίσκω που βρίσκεσαι και σου δίνω κάποιες συμβουλές, κάποια πράγματα, πολλές φορές με πολύ μεγάλη επιτυχία, με πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, και στο οποίο εσύ μετά εμπνέεσαι, να το πω έτσι, και βλέπεις, α, ναι, έχεις δίκιο βρεακάς, κάπως έτσι είναι, ναι, ή ναι, έχεις δίκιο, είμαι εκεί, κάτι πρέπει να δω, κάτι πρέπει να κάνω. Στην ουσία τα ταρό πάντα μας κινητοποιούν, μας δίνουν την έμπνευση να κάνουμε κάποια πράγματα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Είναι πολύ απλά και πολύ κατανοητά τα πράγματα. Δεν χρειάζονται μπερδέματα και φιλοσοφικές αυτές και πολύ βαθιστόχαστα πράγματα. Πολύ απλά. Βρίσκομαστε όλοι μας σε ένα σταυροδρόμι. Ανά πάσα στιγμή, σχεδόν καθημερινά, έχουμε να αποφασίσουμε. Από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο. Είναι μια εποχή τώρα και αστρολογικά πολύ φορτισμένη. Και δεν το εννοώ αρνητικά, το εννοώ είναι φορτισμένη. Χρειάζεται να δούμε κάποια πράγματα, όλοι μας δηλαδή. Και όταν λέμε για αστρολογία, δεν εννοούμε μόνο τα ζώδια, εννοούμε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, και θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Αν καταφέρω και σου δώσω έμπνευση και σου δώσω έστω λίγο μια κινητοποίηση, ένα κίνητρο, αυτό έχει πετύχει ο σκοπός μου. Ήρθε η στιγμή όμως να επιλέξετε και θα ξεκινήσουμε και θα κάνουμε και, και θα κάνουμε κέλτικο σταυρό, ο οποίος είναι, έχω καιρό, πολύ καιρό να το δείξω και να το κάνω. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές, εγώ το κάνω έτσι όπως εμένα με εμπνέει και μου αρέσει. Έτσι, μην μου πείτε, α, μου σου ξουτού, δηλαδή εδώ δεν είναι αυτό. Το κάνω με τον τρόπο με τον οποίο εμένα με εμπνέει και μου αρέσει. Δεν υπάρχει σωστό λάθος, αλλά από τη στιγμή όμως που κάνουμε σταυρό και έχουμε τη βάση μας, κάνουμε ένα τέτοιο πράγμα, ας το πούμε. Εντάξει, λοιπόν. Και είναι και εμένα με εμπνέει αρκετά. Τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να επιλέξετε και βάση 10. Αυτά είναι τα 10 εδώ πέρα, πέρα από τα χαρτιά, και ξεκινάμε. Λοιπόν, τα μαζεύω. Για να ξεκινήσουμε, για να κάνουμε τον κέντρο. Τα αφήνω αυτά εδώ, αυτά θα πάνε πιο πέρα. Να έχουμε το χώρο μας, εδώ αφήνει εδώ. Και να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτο σταυροδρόμι. Επιλογές, αποφάσεις. Αποφάσεις οι οποίες είναι της ψυχής ή αποφάσεις οι οποίες είναι του μυαλού. Τι πιστεύετε, φίλες και φίλοι εσείς? Πολλές φορές είναι η ψυχή μας που μας οδηγεί, είναι το μυαλό μας, είναι το πεπρωμένο, είναι η μοίρα μας. Βρισκόμαστε σε μια συγκεκριμένη κατάσταση γιατί, ωραία, πέφτουν εδώ διάφορα πράγματα και θα αρχίσω να τα αποκαλύπτω σιγά σιγά. Ωραία, ανακατεύω για εσάς. Είπαμε, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι, γιατί έχει ασχοληθεί και ο Γιούν πάρα πολύ και το έλεγε, έχει ασχοληθεί με τα ταρό και έλεγε λοιπόν το εξής, ότι υπάρχει... Η ρίζα είναι η ίδια για όλους τους ανθρώπους. Αλλάζει, ας το πούμε, ο χρωματισμός. Γι' αυτό και υπάρχει το συλλογικό ασυνείδητο, όπου όλοι έχουμε σχεδόν την ίδια επιθυμία, έτσι. Δεν έχουμε όλη την επιθυμία για υγεία, ας πούμε. Δεν έχουμε όλη την ίδια επιθυμία για κάποια πράγματα στη ζωή μας. Άλλος μπορεί να θέλει ένα αυτοκίνητο, άλλος μπορεί να θέλει ένα σπίτι, άλλος μπορεί να έχει επιθυμία για ένα ταξίδι. Η επιθυμία όμως είναι επιθυμία. Λοιπόν, αφού ανακάτεψα, κόβω, φίλες και φίλοι. Ωραία. Και ξεκινάμε λοιπόν και θα επιλέγω εγώ χαρτιά και θα σας τα εξηγώ και θα σας λέω. Πρώτα απ' όλα να δούμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε εσείς αυτή τη στιγμή και είναι πληγωμένοι. Ή έχετε πληγωθεί, απογοητευτεί, είστε σε μία θλίψη, σε μία στεναχώρια, σε μία δύσκολη κατάσταση, ό,τι και να είναι αυτό, είναι τρία ξυφών, είναι από τις πολύ δύσκολες κάρτες, από τις ιδιαίτερες κάρτες, τα πράγματα γενικότερα δεν είναι και πάρα πολύ ευνοϊκά για εσάς αυτό το διάστημα. Αυτή που σας σταυρώνει λοιπόν έχει να κάνει με το 10. Θα έλεγα είναι η ευτυχία σας, η προσωπική σας ευτυχία. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μία δυσκολία. Θα έβαζα βεβαίως εδώ θέματα σχέσεων, θέματα οικογενειακά, θέματα δικά σας προσωπικά, αλλά γενικό, το γενικό μήνυμα είναι η ευτυχία σας. Η ευτυχία σας εδώ είναι αυτή τη στιγμή, στο βάλω έτσι εδώ για να το βλέπετε, που έρχεται και σας σταυρώνει κατά κάποιο τρόπο, είναι, ας το πούμε, η πρόκλησή σας, το εμπόδιο σας, αυτό το οποίο πρέπει να δείτε, είναι γενικότερα η ευτυχία, οι σχέσεις με τους ανθρώπους. Δύσκολα τα πράγματα. Και γενικότερα οι σχέσεις στη σημερινή εποχή έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ, έτσι. Η τρίτη κάρτα, πάντα εγώ την τρίτη κάρτα, τη βάζω εδώ πάνω. Γιατί είναι η κορώνα. Το 3, όντως για μένα, σημαίνει η κορώνα, σημαίνει το κεφάλι, σημαίνει οι σκέψεις, οι πεπιθήσεις. Και αυτό που σας έρχεται εδώ είναι η δύναμη.
είναι τα πράγματα τα οποία θέλετε εσείς να κάνετε, να λάμψει η αλήθεια, να βρείτε δύναμη, να ανταπεξέλθετε, να προχωρήσετε στη ζωή σας. Είναι να βρείτε εσείς τη δύναμη να κάνετε ό,τι είναι αυτό που θέλετε. Ψάχνετε μέσα λοιπόν στο μυαλό σας, θα το λέγαμε κυρίως, γιατί το 3 εδώ πάνω σχετίζεται με το κεφάλι, θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι. Είναι, προσέξτε, είναι αυτό που λέμε. Όταν ξεκινάμε, ας πούμε, να κάνουμε το σταυρό μας, δεν ξεκινάμε πάνω από το κεφάλι, λοιπόν. Κατά κάποιο τρόπο είναι αυτό εδώ. Και δεν είναι τυχαίο που ο σταυρός πηγαίνει στο μέτωπο, έτσι. Τέλος πάντων, αυτά είναι για άλλα πράγματα. Εδώ, λοιπόν, είναι και οι ευλογίες που εσείς θέλετε. Αχ, να είχα τη δύναμη, Αυτό λέτε. Αχ, να είχα τη δύναμη να κάνω εκείνο. Αχ, να είχα τη δύναμη να κάνω το άλλο. Αχ, να μπορούσα να πάω εκεί. Αχ, να μπορούσα να άλλαζα τα πράγματα ή να γινόταν αλλιώς ή οτιδήποτε άλλο. Για να προχωρήσουμε όμως. Αυτό είναι αυτό το οποίο σκέφτεστε. Το τέταρτο λοιπόν, η τέταρτη κάρτα, έχει να κάνει με, να το πούμε έτσι, αυτό το οποίο έρχεται κάτω, είναι εδώ. Είναι στα πόδια σας κατά κάποιο τρόπο. Αυτή η κάρτα είναι οι ευχές, είναι η υλοποίηση. Άρα αυτό το οποίο ψάχνετε εσείς, αυτό το οποίο αναζητάτε όσον αφορά στην ψυχή σας για να πάρετε αποφάσεις ή στην κατάσταση στην οποία βρίσκετε και το ψάχνετε μέσα σας, είναι οι επιθυμίες, είναι η υλοποίηση των επιθυμιών, τα πράγματα τα οποία θέλετε να κάνετε εσείς. Είναι καλή κάρτα. Έρχεται, σας σταυρώνει. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι εδώ είναι και ένα πρόσφατο παρελθόν. Δηλαδή ότι στο παρελθόν είχατε περάσει καλά, βγαίνανε καλά τα πράγματα, όμως αυτή η περίοδος είναι λίγο περίεργη και αχ, να είχα τη δύναμη να ξαναβρω αυτό το οποίο έχασα. Αναπόλυση λοιπόν. Η επόμενη κάρτα που έχω να ρίξω είναι η 5, η πέμπτη κάρτα. Η πέμπτη κάρτα που έχει να κάνει και με τον αριθμό 5 που είναι ο Ιεροφάντης. Ο Ιεροφάντης έρχεται εδώ λοιπόν δυνατός, έρχεται να φανερώσει όλες εκείνες τις αλήθειες, όμως σας δείχνει και τι δυνατότητες έχετε. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε είναι και ένα μικρό αποτέλεσμα. Ευλογία, πνευματικότητα, ψάχνω αλήθειες. Εδώ αυτό το οποίο σας λέει, δείτε εδώ τα κλειδιά τα οποία είναι μέσα στην καρδιά, δεν είναι τυχαίες λοιπόν οι αποτυπώσεις. Εδώ σημαίνει ότι η αλήθεια βρίσκεται μέσα σου. Βρίσκεται η ισορροπία μεταξύ καρδιάς και μυαλού και ο Ιεροφάντης σημαίνει επίσης πάλι εδώ, σημαίνει και το γάμο και τις σχέσεις και το πώς επικοινωνώ με τους άλλους, με ποιο τρόπο εκφράζομαι. Okay. Αυτό είναι καλό. Δείχνουμε εδώ, με αυτά που έχουμε το σχηματισμό, ότι έχουμε δυνατές κάρτες οι οποίες αρχίζουν και δείχνουν μία δυναμική, ότι είστε σε αρκετά έντονες ενέργειες. Για να πάμε στον αριθμό, στην έκτη κάρτα που είναι το κοντινό μέλλον. Το κοντινό μέλλον, φίλες και φίλοι, είναι περίπου 2 μήνες. Και δείχνει εδώ το 7 μπαστούνι. Το 7 μπαστούνι είναι μια από τις πάντα περίεργες κάρτες, οι οποίες εδώ, μισό λόγο γιατί να μην φαίνεται και η λάμπα εδώ, λοιπόν, οι οποίες υποδηλώνουν κάποια πράγματα και κάποιες καταστάσεις, οι οποίες χρειάζεται εσείς να παλέψετε. Στο άμεσο μέλλον λοιπόν, στους επόμενους 2 μήνες περίπου, κάτι χρειάζεται εσείς να πάρετε δύναμη, να πάρετε ευλογία, να πάρετε δύναμη. Να δείτε τι θέλετε να πετύχετε, ποιες είναι οι επιθυμίες σας, να πάρετε ευλογία, να το πούμε έτσι, και να ξεκινήσετε τον αγώνα σας, ο οποίος θα έχει αρκετά εμπόδια και αρκετές συγκρούσεις και αρκετές παρεξηγήσεις και άνθρωποι θα είναι εναντίον σας. Αυτά τώρα τα οποία είναι εναντίον σας, μην φανταστείτε, εντάξει, μπορεί να είναι πολύ σοβαρά, μπορεί να είναι και πιο light για τον καθένα. Μπορεί να είναι μια απόφαση, του στείλω και okay, εντάξει, θα εγκαταλείψω, ξέρω, λέω τώρα, θα νοικιάσω το σπίτι, ας πούμε, και να πέσουν πάνω να σας φάνε τι θα κάνεις αυτό και εκείνο και τα άλλο και τα λοιπά. Λέω τώρα κάτι πολύ απλό. Ή θέλω να χωρίσω και να πέσουν άλλοι πάνω σας. Ή θέλω να φύγω από αυτή τη δουλειά και ας μην έχω βρει κάτι άλλο. Λέω τώρα έτσι, δεν λέω να πάω να το κάνετε. Λέω κάποια παραδείγματα. Όμως ετοιμαστείτε, διότι έρχονται πράγματα τα οποία όντως θα είναι λίγο, ας το πούμε, λίγο δυναμικά. Στη συνέχεια πηγαίνουμε λοιπόν στο η δύναμή σας. Πάμε στη στήριξη. Αυτή η στήλη που έρχεται εδώ πέρα, εδώ είναι η βάση, έρχεται η στήριξη λοιπόν. Και αυτό που επέλεξα σαν χαρτί, είναι ο αριθμός, εδώ πέρα είναι η 7η κάρτα, είναι λοιπόν η στήριξή σας. Είναι μία βασίλισσα πεντάκλινο που έχει να κάνει με το εξής. Αρχίζει λοιπόν η στήριξη σας ποια είναι για τις αποφάσεις που θέλετε εσείς να πάρετε. Η στήριξη εδώ πέρα σημαίνει
ψυχραιμία, σημαίνει σωστές βάσεις, οικονομικά μπορεί να είναι τα θέματα ή σας λείπει μία σταθερότητα στη ζωή που θέλετε, μία καλύτερη σταθερότητα και φροντίδα στη ζωή σας. Είναι καλή κάρτα διότι ξεκινάμε μία καλή βάση, με μία καλή δυναμική η οποία μπορεί να σας βοηθήσει λοιπόν για να προχωρήσετε, έτσι, δύναμή σας. Πάμε να δούμε λίγο το εξωτερικό περιβάλλον. Ποιο είναι το εξωτερικό περιβάλλον? Και το εξωτερικό περιβάλλον είναι ο άσος μπαστούνι. Οκ, εντάξει. Φαίνεται ότι παίρνετε αρκετές βοήθειες από το εξωτερικό περιβάλλον, από το πουθενά, κάτι σαν ευλογία, ας το πούμε. Δείτε εδώ πέρα μια πολύ όμορφη εικόνα, είναι το ραβδί που βγαίνει μέσα από τη φωτιά, σαν σπαθί, ας το πούμε, πύρινο, με δύναμη, και η άση γενικότερα είναι από τις θετικές κάρτες που σημαίνουν και νέα ξεκινήματα. Μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές για να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα μπορεί να χρειαστεί να παλέψουμε, μπορεί να χρειαστεί να έρθουμε σε σύγκρουση, μπορεί να έρθουμε με καταστάσεις οι οποίες μπορεί να μας δυσκολέψουν, αλλά σας ευνοεί το εξωτερικό περιβάλλον για να πάρετε τη σωστή απόφαση και να δείτε σε ποιο σταυροδρόμι τελικά θα πάτε. Η ένατη κάρτα λοιπόν είναι η ελπίδα σας. Ποιες είναι οι ελπίδες? Και οι ελπίδες είναι επιτέλους να βγείτε από τυχόν, μιζέρια, δυσκολίες, οικονομικά διαδιέξοδα, φτωχά πράγματα, πράγματα τα οποία εσάς σας ρίχνουν ψυχολογικά και πνευματικά όμως. Το 5 πεντάκτινο είναι μία από τις κάρτες οι οποίες υποδηλώνουν γενικότερα ότι πρέπει να κάνεις, να δεις που βρίσκεσαι. Πρέπει να βρεις μια κατεύθυνση. Πρέπει να στηριχθείς από κάπου. Εδώ μπορεί να έχεις χάσει λίγο και την πίστη σου, μπορεί να έχεις χάσει λίγο και τη δυναμική σου, την αισιοδοξία σου, και γι' αυτό έρχεται ο Ιεροφάντης εδώ για να σου πει, γιατί εδώ έχουμε, προσέξτε, εδώ έχουμε τον Ιεροφάντη, είναι ο παπάς, ας το πούμε, και εδώ πέρα είναι η εκκλησία, είναι έξω από μια εκκλησία. Δεν μπαίνεις μέσα στην εκκλησία, είσαι έξω από την εκκλησία. Δεν λέω να πας στην εκκλησία, λέω όμως ότι χρειάζεται λίγο να πιστέψεις ότι υπάρχει και για σένα ένας Θεός ο οποίος ενδιαφέρεται για σένα. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε και στη δέκατη κάρτα που είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα βγαίνει ένα άλλο 7. Θα πάρουν ό,τι είναι να σου πάρουν. Θα δώσεις ό,τι χρειάζεται να δώσεις, σε έχουν προδώσει, σε έχουν δυσκολέψει, όμως εδώ αυτό το 7, μαζί με αυτό το 7 έχουν πέσει 2 εφτάρια, τα οποία τα εφτάρια γενικότερα είναι από τα πολύ περίεργα χαρτιά των ταρό, είναι το αποτέλεσμα εδώ, που σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσεις να αφήνεις τους ανθρώπους να σε εκμεταλλεύονται και να σε κλέβονται. Πάμε στο αντίθετο. Εδώ δεν είναι δετερμινιστικό, δεν είναι μυρολατρικό, δηλαδή θα αφήσω να με κλέβουν, όχι, δηλαδή την αξία μου, να κλέψω την αξία μου, αυτό που αξίζω, την άποψή μου, γι' αυτό πρέπει να παλέψεις εδώ. Θα έχεις πολύ, είναι σαν να είσαι σε μια ιερή αποστολή. Είναι σαν να είσαι, αγαπημένο μου, αγαπημένη μου, σε μια ιερή αποστολή. Χρειάζεται δύναμη, ιερή σου αποστολή, ή να βάλεις τα όρια σου, να έχεις μια σταθερή δύναμη, να τα δεις τα πράγματα πολύ όρημα. Το εξωτερικό περιβάλλον σε βοηθάει να ξεκινήσεις, όμως 2 εφτάρια εδώ σημαίνουν και ευλογίες. Σημαίνουν δυσκολίες, σημαίνουν προκλήσεις, αλλά και ευλογίες. Άρα οι αποφάσεις για το μέλλον που θέλεις εσύ να πάρεις, σημαίνει ότι πρέπει, το αποτέλεσμα είναι δεν πρέπει να αφήνω τους ανθρώπους να με εκμεταλλεύονται. Πρέπει να μάθω να βάζω όρια. Πρέπει να μάθω στους άλλους ανθρώπους τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει, να είναι ξεκάθαρο. Και είναι επικοινωνία, είναι ξύβιο που σημαίνει το επικοινωνώ, το μιλάω δηλαδή, το λέω. Δεν χρειάζεται να υποθεί με άδικο τρόπο. Σε ρίξαν στη δουλειά, όποιος και να είναι ο προϊστάμενος, είναι ο ένας ή ο άλλος, με έναν ήρεμο τρόπο, μπορείς να το εκφράσεις και να πεις, ξέρω εγώ, ξέρεις, με απογοήτευσες, με στεναχώρησες, λέω τώρα. Είναι σχέση, το ίδιο, άλλο περίμενα. Θα ακούσεις ένα σωρό δικαιολογίες. Είναι η άποψη του ανθρώπου. Οκ, εντάξει. Ξέρεις όμως τι έχει πει και ξέρεις πώς έχει εκφραστεί και ξέρεις επίσης μετά πώς είναι όταν κατά κάποιο τρόπο πέφτουν οι μάσκες. Εντάξει. Αυτό πολύ σημαντικό. Είσαι σε ιερή αποστολή. Αυτό είναι το κλου γενικότερα αυτού του πολύ ιδιαίτερου ρηξίματος. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Πάμε στο δεύτερο deck. Εδώ είναι το δεύτερο deck. Αυτό είναι, όσοι επιλέξετε, αυτή εδώ πέρα.
Υπάρχουν διάφορες αποτυπώσεις στις κάρτες γενικότερα, πώς είναι το σταυροδρόμι. Εδώ πάντως είναι το σταυροδρόμι, είναι πού θα πας από εδώ, θα πας από εκεί, θα πας εδώ που έχει το σταυρό. Ε. Μάλλον δεν είναι ο σταυρός, είναι το συγγνώμη, μου ήρθε σταυρό σαν τέτοιο, δεν ξέρω γιατί, αλλά τέλος πάντων. Μπορεί να σημαίνει και η αποστολή εδώ. Είναι το μέρος το οποίο είναι η πινακίδα. Σου λέει θα πας από εκεί ή θα πας από εδώ, θα πας δεξιά ή αριστερά. Πού θες να πας, από εδώ πάει εδώ, από εδώ πάει πιο θάλασσα, από εδώ πάει πιο βουνό, ας το πούμε. Για να το βάλουμε εδώ. Και για να ξεκινήσουμε λοιπόν, να ανακατεύουμε αυτές τις. Μισό λεπτό, να μην κάνουμε λάθος. Ωραία, με αυτές εδώ πέρα τις κάρτες. Λοιπόν, ναι, υπάρχει ελεύθερη βούληση ή δεν υπάρχει. Είμαστε έρμεα, αν θέλετε, ενός θεϊκού σχεδίου ή έχουμε ανά πάσα στιγμή την πλήρη, προσέξτε, την πλήρη ελευθερία κινήσεων για το τι θα κάνουμε. Περιοριζόμαστε ή είμαστε απεριόριστοι. Οι αποφάσεις μας επηρεάζουν εμάς και τους άλλους. Αυτές οι αποφάσεις μπορούν να γίνουν με έναν τρόπο ελεύθερο ή είναι επιβαρημένος και υπάρχει αρκετή τριβή και αρκετή δυσκολία. Και τι σου λέει εδώ πέρα σε ένα μήνυμα που θα το ξαναβάλω βέβαια. Κάνε πράξη τα λόγια σου, προχώρα. Προχώρα μπροστά. Σου λέει εδώ η ζωή προχώρα μπροστά. Βάλε στόχους. Βρες τη δύναμη και προχώρα λοιπόν. Αριθμός 8. Γενικά τα οχτάρια και στην αριθμολογία σημαίνει δύναμη. Σημαίνει βρίσκω τη δύναμή μου. Σημαίνει προχωράω. Για να δούμε όμως φίλες και φίλοι τώρα. Για να κόψω. Και να ξεκινήσω να επιλέγω. Πρώτα απ' όλα εσύ η γενική σου ενέργεια. Ποια είναι. Και η γενική σου ενέργεια είναι του φεβιού. Να φύγω, να πάω, να αλλάξω, να πάω σε άλλα μέρη και πέφτει πάλι 8. Δεν είναι τυχαίο. Η κάρτα κυβερνάται κυρίως από το ζώδιο των νυχθείων, αλλά βέβαια αφορά και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού, ούτε ζώδιο του οροσκόπος. Όμως εδώ λέει πάρε απόφαση. Πάρε την απόφασή σου και προχώρα με μεγάλη αυτοπεποίθηση, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Επηρεάζεσαι από τη Σελήνη, από τη Νέα Σελήνη και από την Πανσέλινο, δώσε μια ιδιαίτερη σημασία, αλλά σημαίνει. Το ξεκίνημα ενός ταξίδιου, ας το πούμε. Ταξίδι όχι για αναψυχής. Ένα ταξίδι στο οποίο προέρχεται, ένα ταξίδι το οποίο το ξεκινάς λόγω των δυσκολιών που είσαι. Μπορεί να υπάρχει ένας χωρισμός εδώ πέρα, μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο δεν σε ικανοποιεί πλέον και θέλεις να ξεκινήσεις και να προχωρήσεις, να αλλάξεις δηλαδή, να προχωρήσεις, να αλλάξουν οι ενέργειες, να κάνεις πράγματα. Άρα είσαι σε μια φάση αναζήτησης, εσωτερικής κιόλας αναζήτησης και αναζητάς τι θέλει το μέσα σου, τι θέλει η ψυχή σου. Για να πάμε λοιπόν στην κάρτα η οποία έρχεται και αυτή τη στιγμή σε σταυρώνει και είναι το αριθμός 9 και είναι ο πολεμιστής, ας πούμε. Εδώ είναι το ζώδιο του τοξότη κυρίως, αλλά και τα υπόλοιπα ζώδια της φωτιάς και σου λέει ότι πίστεψε στον εαυτό σου, ό,τι και αν συμβαίνει και προχώρα με κουράγιο για να συνεχίσεις. Εδώ είναι η επιμονή. Είναι ο κουρασμένος στρατιώτης, έχει δώσει πολλές μάχες, παρόλα αυτά όμως στέκεται όρθιος. Έχει κουραστεί, έχει εξουθενωθεί. Θέλεις λοιπόν να φύγεις από μια κατάσταση γιατί έχεις εξουθενωθεί. Έτσι τόσο απλά. Όμως αν έχεις αξία, δύναμη, επιμονή, αυτό το ταξίδι μπορεί να αρχίσει να κλείσει αυτός ο κύκλος και να ξεκινήσεις κάτι πετυχημένο. Για να πάμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα που είναι, μάλιστα, έχει βγει και εδώ η Ιεροφάντης που έχει βγει εδώ πέρα. Είναι η τρίτη κάρτα. Η τρίτη κάρτα είναι η κορώνα. Η κορώνα σημαίνει οι σκέψεις μας, οι πεποιθήσεις, πώς τα βλέπουμε τα πράγματα. Αλήθειες θέλεις. Θες να καταλάβεις τι γίνεται. Ποιες είναι οι αξίες, θες να καταλάβεις ποιες είναι οι αξίες, αλλά και ποια είναι τα όρια και αν υπάρχουν όρια σε μια κατάσταση. Εδώ φυσικά δείχνει και μια, ας το πούμε, τρυφερότητα, δείχνει μια καλοσύνη, αλλά δείχνει και σοφία. Ζώδιο του Ταύρου καθαρά εδώ πέρα και είναι μια ενέργεια η οποία πολλές φορές λέει ότι προχώρα, αλλά χρειάζεται λίγο να αγαπήσεις τον εαυτό σου περισσότερο και οι αλήθειες θα φανερωθούν. Δηλαδή, θα θέλεις να σου φανερωθούν κάποια πράγματα όπως προχωράς στη ζωή σου γενικότερα και για το αν αυτά τα πράγματα είναι υπέρ σου, έχεις μια ευλογία, έχεις μια προστασία, έτσι. Θα το ήθελες αυτό στη ζωή σου να το μάθεις, να σου φανερωθεί. Αλλά όμως είναι μια ευνοϊκή κάρτα, είναι μια κάρτα καλή και βεβαίως έχουμε και άλλο ένα πεντάρι εδώ. Και αυτό το πεντάρι είναι ο βασιλιάς πεντάκτηνο που έρχεται στα πόδια σου. Εδώ είναι η κορώνα, εδώ είναι τα πόδια, εδώ είναι το σταύρο μας στα πόδια, ό,τι έρχεται στα πόδια μας.
σημαίνει επίσης και το πρόσφατο παρελθόν, το πολύ μικρό, το πιο πίσω παρελθόν. Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε με έναν εγώ καιρό, ζώδια της γης, αλλά είναι εγώ καιροι, Ταύροι και Παρθένοι. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο δείχνει ότι βρες λύσεις πρακτικές στο πρόβλημα το οποίο σε ταλανίζει. Εδώ σημαίνει μπορεί να είναι ένας πολύ καλός χαρακτήρας, ο οποίος είναι εκεί για να σε βοηθήσει, είναι εκεί για να σου δώσει την εξυπνάδα του, αλλά και να σου προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια, ακόμα και οικονομική, εσύ θέλεις. Μπορεί εδώ να είναι και οι γνωριμίες, μπορεί να είναι και μια εργασία που μπορεί να θέλεις, πολλά πράγματα. Πεντάρι δείχνει την αλλαγή. Τα δύο πεντάρια δείχνει την επικοινωνία και την αλλαγή, την οποία επιζητάς εσύ αυτό το διάστημα γενικότερα και για το πώς θέλεις εσύ να πάρεις τις αποφάσεις. Η τέταρτη κάρτα. Ωραία, λοιπόν, εδώ αρχίζουμε και γεμίζουμε τώρα μεγάλες αρκάνες. Μεγάλη αρκάνα σημαίνει αρκετές ενέργειες. Η πέμπτη κάρτα θέλει να σου δείξει τις δυνατότητες τις οποίες έχεις. Και είναι ο τρελός. Είναι ο αριθμός 2 εδώ, τώρα πως βγαίνει, άφησε το, μην μπλεχτούμε εδώ πέρα. Μπορεί να είναι και ο αριθμός... Συγγνώμη. Μπερδεύτηκα. Είπα ο τρελός. Μάλιστα. Τρέχεις από τον τρελό μάλλον ή τρέχεις από την τρελή λοιπόν. Okay. Εδώ είναι ο ακόλουθος ξυφών. Δεν είναι τυχαίο. Ακόμα και όταν κάνουμε λάθος δεν είναι τυχαίο. Μπέρδεψα αυτή εδώ πέρα την εικόνα με τον τρελό. Okay. Λοιπόν. Θέλει να πει τώρα εδώ ο ποιητής ότι πάρε το χρόνο σου γιατί είσαι σε αναμονή, σκέψου και αφού σκεφτείς καλά, αφού τα βάλεις τα πράγματα κάτω και τα αναλύσεις, τότε πάρε τις αποφάσεις που θες να προχωρήσεις. Εδώ σημαίνει καλή ενέργεια, έχω ενέργεια. Εδώ σημαίνει ομιλία, μιλάω δηλαδή, επικοινωνώ, λέω αυτά που θέλω. Άρα οι δυνατότητες τις οποίες έχεις δεν είναι τυχαίες λοιπόν και μπορεί να σε οδηγήσουν στη σωστή απόφαση. Ο τρελός τώρα που μου είχε κολλήσει τόσο πολύ η εικόνα του τρελού είναι το καινούριο ξεκίνημα μάλλον που θέλεις να κάνεις. Διότι επειδή μοιάζουν λίγο, εδώ είναι μια πιο αμυντική στάση, ενώ ο τρελός είναι πιο πάλι του γκρου, θέλεις κάτι να ξεκινήσεις καινούριο και φαίνεται από εδώ. Γι' αυτό υπάρχει και εδώ συνδυάζεται πολύ καλά. Θέλω να φύγω από μια κατάσταση, θέλω να ξεκινήσω κάτι, να προχωρήσω, να κάνω, εντάξει. Οπότε όλο αυτό είναι μια κατάσταση η οποία σε βάζει, γι' αυτό βγήκε ο τρελός, σε βάζει να θέλεις να προχωρήσεις. Okay, λοιπόν. Το επόμενο το οποίο βγαίνει και είναι η έκτη κάρτα που είναι στο πρόσφατο μέλλον, οι επόμενοι 2 μήνες, εδώ ένας βασιλιάς κούπα. 2 βασιλιάδες εδώ. Έχουμε λοιπόν πεντάρια. 1 πεντάρι, 2 πεντάρι, 3 πεντάρι. Αυτά τα πεντάρια λοιπόν δείχνουν την υποστήριξη στον εαυτό σου γενικότερα, ότι έχεις υποστήριξη. Γενικά υπάρχει πολύ υποστήριξη. Και για το επόμενο διάστημα φαίνεται ότι υπάρχει αρκετή υποστήριξη. Θέλω να πω ότι εδώ γενικότερα. Δεν είναι τυχαίο τώρα ότι υπάρχουν, ας πούμε, 2 βασιλιάδες, δηλαδή 3 πεντάρια, 2 βασιλιάδες, που δείχνει αρκετές ενέργειες και αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί για να σε βοηθήσουν. Μπορεί ένας πατέρας, μπορεί ένας φίλος, κάποιος ο οποίος δείχνει ότι με ρεαλισμό αλλά και με ένστικτο, αλλά και σοφία, και οι δύο έχουν σοφία και οι δύο έχουν ξυπνάδα, αλλά και εδώ σημαίνει επίσης και ηρεμία, με και μια ηρεμία μπορείς να προχωρήσεις και να πάρεις τις αποφάσεις σου, ισορροπίες δηλαδή, εξισορροπείς κατά κάποιο τρόπο. Πάμε λοιπόν στην 7η κάρτα, η οποία είναι η βάση μας και είναι η δύναμή μας για να στηριχθεί όλο το οικοδόμημα και είναι μία βασίλισσα. Πάμε τώρα εδώ, οι ενέργειες γίνονται πολύ δυνατές. Είναι πολύ αρκετά δυνατό το ρίξιμο, έχεις πολύ καλές βάσεις στις οποίες μπορείς να επικαλεστείς εδώ πέρα την αυτοπεποίθησή σου. Ενθουσιασμό, πάθος, έχεις καλές βάσεις. Εδώ έχεις χτίσει, γιατί είναι ο αριθμός 4, έχεις χτίσει αρκετά πράγματα στα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν. Πάλι εδώ σημαίνει η σοφία, δηλαδή. Οι εμπειρίες, η σοφία, η εξυπνάδα, αυτό το οποίο είσαι, σε βοηθάει προκειμένου να προχωρήσεις. Έχεις αρκετή δύναμη. Έχεις μέσα σου αρκετή, επίσης, έχεις επίσης και ανεξαρτησία και δυναμική που μπορεί να σε βοηθήσει.
Για να πάμε λοιπόν στο επόμενο κάρτα, κάτω από το εξωτερικό περιβάλλον. Το εξωτερικό περιβάλλον είναι χαρούμενο. Φαίνεται, εδώ είναι τα ζώδια της φωτιάς, εδώ πάλι είναι η ζώδια της γης. Κυρίως αυτή η κάρτα κυβερνάται από το ζώδιο του καρκίνου. Εντάξει. Που σημαίνει ότι επιτυχίες, τι σημαίνει εδώ πέρα, εδώ σημαίνουν ωραία πράγματα. Εδώ σημαίνει επιτυχίες, εδώ σημαίνει μοιράζομαι, εδώ σημαίνει γιορτάζω, εδώ σημαίνει επίσης ότι υπάρχει λύση προβλημάτων. Είσαι πολύ κοντά στο να λυθούν τα προβλήματά σου. Κοίτα, με τόσο υποστηρικτικό σύστημα εδώ φυσικά και θα λυθούν εύκολα τα προβλήματα. Εδώ το εξωτερικό περιβάλλον. Μπορούν να λυθούν πολύ εύκολα. Πάλι σημαίνει επίσης φιλία και βοήθεια από φίλους. Άρα τι σε απασχολεί, θα μπορούσα να το σταματήσω εδώ. Αλλά όχι, εντάξει, θα προχωρήσουμε. Πολύ αισιόδοξο, πάρα πολύ καλή η δεύτερη επιλογή, σου δίνει αρκετή δύναμη. Εδώ είναι οι ελπίδες, έτσι. Και οι ελπίδες πέσανε αρκετές κάρτες, για να δω από περιέργεια. Εντάξει, έχουν πέσει πολύ καλά χαρτιά γενικότερα, γιατί αυτό ήταν ένα από εδώ, που είναι και αυτό εδώ πέρα, το 9 πεντάκτηνο, το οποίο είναι η σκληρή σου δουλειά θα ανταμυφθεί. Έρχεται όμως εδώ πέρα ο ακόλουθος, πάρουμε τον ακόλουθο πεντάκτηνο. Δύο, που έχει δύο, έχουν έρθει και δύο ακόλουθοι. Και σου λέει λοιπόν ότι κοίταξε να δεις, επικεντρώσου ποιοι είναι οι στόχοι σου. Για να φέρεις τις ευκαιρίες και να πετύχεις. Αυτό λέει εδώ πέρα. Οι ευκαιρίες υπάρχουν, θα σου τις δώσουν τις ευκαιρίες. Αλλά όμως και εσύ πρέπει να έχεις το κουράγιο, να έχεις την φιλοδοξία, να έχεις την περιέργεια, έτσι. Και να είσαι ανοιχτός, ανοιχτή στις τυχόν ευκαιρίες που θέλεις. Ό,τι και να είναι αυτό. Ό,τι ζητάει ο καθένας, έτσι. Αν και είναι μια κάρτα η οποία κυρίως δηλώνει το οικονομικό κομμάτι κυρίως, παρόλα αυτά όμως, επειδή μιλάμε γενικά, είναι και σε γενικό πλαίσιο. Μπορεί να είναι και ναι, μια καινούργια γνωριμία, μπορεί να είναι μια σχέση, μπορεί να είναι επίλυση σχέσεων, μπορεί να είναι κάτι καινούργιο. Είναι και προσφορά, σου προσφέρει κάποιος κάτι. Αυτό είναι πολύ καλό. Και πάμε λοιπόν στο αποτέλεσμα το τελικό, το οποίο θέλει να σου πει κάποια πράγματα. Για να δούμε. Έλα, δεν βγαίνεις και είναι η νίκη. Για να δω το περιέργεια, ήταν πέσα πολλές. Εντάξει, και εδώ πάλι πεντάκτηνο. Πολύ καλή κάρτα, αλλά είναι η νίκη, η κάρτα της νίκης. Έξι μπαστούνι. Έχεις κερδίσει λοιπόν όλες τις μάχες, έχεις προοδεύσει, υπάρχει αυτοπεποίθηση, υπάρχει ένας θρίαμβος, ας το πούμε. Το έξι πεντάκτηνο πάντα υποδηλώνει τη νίκη και υποδηλώνει την θετική εξέλιξη των πραγμάτων. Άρα λοιπόν δέξου βοήθειες για σένα. Λοιπόν εδώ πέρα το κύριο θέμα σου είναι υποστήριξη μέσα από σοφία. Υποστήριξη μέσα από ανθρώπους. Επίλυση μέσα από ανθρώπους. Αποφάσεις λοιπόν μέσα από ανθρώπους που είναι εκεί για να σε βοηθήσουν. Εντάξει. Ωραία. Πολύ ωραία. Για να τα μαζέψουμε λοιπόν και να πάμε στην τρίτη μας επιλογή. Αποφάσεις λοιπόν. Αποφάσεις ψυχής. Όλο το δυναμικό. Πάμε εδώ. Αυτή είναι η τρίτη κάρτα. Και αυτή θα είναι εκεί που θα επιλέξω και εγώ. Τρίτη επιλογή. Κάνω και για μένα. Ένα ρίξιμο. Γιατί όχι. Εντάξει. Εδώ έχουμε μια άλλη αποτύπωση. Εδώ ένας μακρύς δρόμος ο οποίος ξεκινάει. Κάποιοι πηγαίνουν δεξιά. Όπως βλέπετε δεν είναι όλοι. Δεν όλοι έχουν μια ευθεία. Και πηγαίνει σε ένα βουνό με πάγο. Και είναι τα εμπόδια πολλές φορές και το δρόμο που πρέπει να περπατήσουμε. Και δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολος. Οι διαδρομές πολλές φορές δεν είναι εύκολες. Οι αποφάσεις δεν είναι εύκολες. Είναι δύσκολες. Ωραία λοιπόν. Τι έπεσε λοιπόν. Να πω ότι γίνεται χαμός. Τι έγινε. Καινούριο ξεκίνημα θα έλεγα. Και έχουμε και τη δύναμη. Έχουμε και τη δύναμη λοιπόν να προχωρήσουμε. Καινούρια ξεκινήματα. Αφήνω το παρελθόν πίσω. Ναι, αφήνω το πίσω το παρελθόν. Το 6 ξυφών σημαίνει αφήνω πίσω ό,τι με έχει πληγώσει, ό,τι με έχει ξαναχωρήσει και είμαι έτοιμη να κάνω μια καινούρια αρχή, ένα καινούριο ξεκίνημα. Εντάξει. Τώρα τι να πω εγώ εδώ. Ωραία, τι γίνεται τώρα εδώ. Τι ενέργειες υπάρχουν εδώ πέρα. Χαμός γίνεται. Αυτό δεν είναι κακό, φίλες και φίλοι. Αυτό εδώ δηλώνει γενικότερα ότι ναι, υπάρχει μια κατάσταση, μια αναστάτωση, ας το πούμε. Υπάρχουν αρκετές ενέργειες και υπάρχει, πώς να το πω, μια μισή λεπτό θα μου έρθει, μια χώσα να κατέβω όλο εδώ, και υπάρχει και μια κατάσταση όπου υπάρχουν πολλές πληροφορίες, πολλά πράγματα
και μια ανυπομονησία, αναστάτωση με θετικό τρόπο, μια ανυπομονησία. Τι θα γίνει, πώς θα προχωρήσει, βέβαια είναι και η δύναμη μας εδώ που βγαίνει τώρα και θέλει να μιλήσει και λέει βρες δύναμη να προχωρήσεις, μη μασάς. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, για να δούμε. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε την κατάσταση και η κατάσταση είναι ο ερημητής. Αναζήτηση λοιπόν. Μεγάλη αναζήτηση φίλες και φίλοι. Κλείνουν κάποια πράγματα εδώ, κλείνουν κάποιοι κύκλοι. Έχετε περάσει μεγάλες εμπειρίες. Ο ερημητής είναι, τώρα τι να σας πω, αλλά ο ερημητής είναι η εξέλιξη του μάγου. Δεν θα πω περισσότερο. Ο μάγος που ξεκινάει από το 1, έτσι, που είναι ο αριθμός 1 και είναι εξέλιξη του μάγου και ο μάγος γίνεται ένας ερημίτης ο οποίος έμαθε ένα σωρό πράγματα. Δείχνει και μια μικρή μοναχικότητα εδώ. Δείχνει ότι κάποια πράγματα περνάτε μόνοι σας. Ή αν μπορεί να σας πω το εξής, δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει ποτέ, γιατί μπορεί να ισχύει και αυτό. Να είστε με φίλους, να είστε σε ένα περιβάλλον, να έχετε ανθρώπους που σας στηρίζουν, σας αγαπάνε, παρόλα αυτά όμως σε κάποιες καταστάσεις μέσα σας, η ψυχή σας, τις περνάτε μόνες σας ή μόνοι σας. Γιατί μπορεί να σας καταλαβαίνουν, γιατί μπορεί να σας βοηθήσουν όσο εσείς θέλετε, γιατί μπορεί η κατάσταση να είναι τέτοια που λέτε okay, και να το εξηγήσω κάποιος μπορεί να το καταλάβει ή μπορεί να είναι βαθιά μέσα στην ψυχή σας και να το κρατάτε και να λέτε okay, εντάξει θα το περάσω διότι αφορά εμένα. Εντάξει, okay. Πάμε όμως να δούμε και το υπόλοιπο. Ποια είναι η πρόκλησή σας ή αυτό το οποίο σας δημιουργεί εσάς μία σχετική κατάσταση και είναι μάλιστα η ήττα. Κάτι έγινε και έχετε χάσει. Σας απασχολεί εδώ πέρα το γεγονός ότι πολεμήσατε και μπορεί να χάσατε. Η κάρτα όμως είναι πάντα διφορούμενη αυτή και σου λέει ότι κοίταξε να δεις. Αυτοί που νομίζουν ότι κερδίσανε στην ουσία έχουν χάσει γιατί μπορεί να χάσανε εσένα. Άσχετα αν δείχνουν ότι δεν τους νοιάζει. Εδώ λοιπόν είναι μια πολεμική κάρτα. Είναι μια από τις δύσκολες κάρτες. Είναι κάρτα και του πολέμου κιόλας. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Όμως, αυτό το οποίο σου λέει επίσης είναι και ένα άλλο κομμάτι. Πολέμα μέχρι να βγεις εσύ νικητής. Στη ζωή, ξέρετε, στη ζωή, να σας πω το εξής. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Δεν μπορούν να αλλάξουν κάποιους ανθρώπους. Όπως και ό,τι και να κάνουν. Το παίρνουμε τώρα έτσι και δεν κάνουμε τίποτα. Όχι. Το αποδεχόμαστε κατά κάποιο τρόπο όσο μπορεί ο καθένας και αλλάζουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις. Και πάμε και εμείς και πολεμάμε για τα δίκαιά μας και τη ζωή μας. Εκεί έξω. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο και με όποιο τρόπο μπορεί. Άρα είμαστε ή είσαστε σε μια κατάσταση όπου. Έχετε χάσει, κάτι έχετε χάσει, έχετε χάσει μία μάχη, ό,τι και να είναι αυτό, ό,τι και αν αυτό αφορά για τον καθένα, την καθεμία κτλ. Έχετε βγει όμως πιο σοφοί, πιο σοφές, πιο κατασταλαγμένοι και ξέρετε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση και πού θα πάτε και τι θα κάνετε. Αλλά σημαίνει μάχομαι μέχρι και εγώ να νικήσω τελικά. Το επόμενο κάρτα που είναι πάνω σκέψη σας είναι τι ζητάτε. Αχ και τι ζητάω, τι ζητάτε. Ζητάτε τον όμορφο, τον έρωτα, την καρμική αγάπη. Εδώ ζητάτε τη συνεννόηση. Μπορεί να είναι και μια καλή συνεργασία. Ζητάτε επίσης την ερωτική επαφή. Ζητάτε το ρομαντισμό. Ζητάτε, είναι το μυαλό σας έτσι, είναι η κορώνα σας εδώ. Είναι όλα αυτά τα οποία έρχονται. Και γενικότερα την καλή επικοινωνία και την καλή συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων. Τι έχουμε να χωρίσουμε, λέει. Τι καθόμαστε και πλακωνόμαστε και αυτό και γίνει, αφού μπορούμε να τα βρούμε. Εδώ βέβαια σημαίνει και το ερωτικό στοιχείο. Έντονα λοιπόν. Αυτό το οποίο γυρνάει σε εσάς στο μυαλό σας, στη φαντασία σας, στο μυαλό σας όμως κυρίως, έτσι, είναι επιθυμίες, είναι φαντασία, είναι η δυνατότητα να τα βρω με έναν άνθρωπο, η δυνατότητα σωστής, ορθής επικοινωνίας, οι σχέσεις, οι όμορφες σχέσεις, να τα βρίσκω, να μιλάμε, να τα κάνουμε. Ωραία, πολύ ωραία. Βέβαια εδώ τώρα μπορεί να σημαίνει και μοναξιά, μπορεί να σημαίνει και το έχασα αυτό το κομμάτι που ήμουν εδώ δηλαδή. Μπορεί να είναι και ένας χωρισμός εδώ, μέσα από παρεξήγηση και τσακωμούς. Μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά θα έλεγα και να το επεκτείνω και μπορεί να είναι και μια διακοπή, ας πούμε, συνεργασία σε μια δουλειά. Πάμε στον αριθμό 4 που είναι τι έρχεται
στα πόδια σας και το 4 σημαίνει και οι δυνατότητες και το 4 σημαίνει και λίγο παρελθόν, το προηγούμενο παρελθόν, κάποιες εβδομάδες δηλαδή, στους 4 εβδομάδες και βγαίνει και ο διαγωνισμός 4, 4 κούπα. Ρέση, εντάξει, στην έχει βαρέσει, έχεις κουραστεί, έχεις πέσει κάτω, λες ρε παιδί μου, εντάξει δηλαδή πόσο θα πάει πια. Έλα μου ντε όμως που υπάρχουν ευκαιρίες εκεί έξω. Οι ευκαιρίες μπορεί να είναι πάντα αυτό το οποίο αναζητούμε. Η ευκαιρία μπορεί να έρθει με πολλά πρόσωπα και με διαφορετικούς τρόπους, διότι ο Θεός σκέφτεται, αν θέλετε, ο σύμπαν, ο Θεός, η ενέργεια σκέφτεται και λίγο διαφορετικά. Έχει μια άλλη εξυπνάδα, ένα άλλο τρόπο σκέψης. Εδώ αυτό το οποίο θέλει να σου πει είναι μη μιζεριάζεις, μη μένεις στάσιμο-στάσιμη, έρχονται, μπορούν να έρθουν αλλαγές και ευλογίες και ευκαιρίες. Εντάξει. Θα μου πει κάποιος, θα με ρωτήσει, ωραία, έχω χώρισε. Τι ευκαιρία μπορώ να έχω το επόμενο διάστημα? Κοίταξε να δεις. Οι ευκαιρίες πάντα έρχονται με απροσδόκητους και περίεργους τρόπους. Ναι, μπορεί να μην είναι αυτό το οποίο ζητάς. Μπορεί να μην είναι μια άλλη γνωριμία και ίσως και να μην είσαι έτοιμος, έτοιμη για άλλη γνωριμία. Όμως, μην ξεχνάς ότι πάντα, εφόσον μένεις σε μια θετική, ας το πούμε έτσι, αποτύπωση και σε ένα θετικό πλαίσιο και το πολεμήσεις και πεις ρε παιδί μου, εντάξει, και θα τα καταφέρω, θα τα κάνω, τότε αρχίζουν και δημιουργούνται κάποιες άλλες ευκαιρίες, οι οποίες μπορεί να είναι ερωτικές. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, α, ωραία, βρήκα μια καλύτερη δουλειά και παίρνω τα πάνω. Μπορεί να είναι το παιδί σου, λέω τώρα, πέρασε πανεπιστήμιο, παίρνω τα πάνω μου, έτσι. Μπορεί να είναι κάτι άλλο που να είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο εσύ νομίζεις ότι θέλεις και ζητάς. Γιατί εσύ μπορεί να λες εδώ πέρα, ναι, μα να υπάρχει καλή επικοινωνία, ένας νέος έρωτας ή αυτά, ή τελικά αυτό που ήθελα εγώ, τελικά ή μια σχέση από το παρελθόν, ή, και να σου έρθει με έναν άλλο τρόπο η ευτυχία. Να σου έρθει αυτή η θεία έμπνευση με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι κακό. Δεν είναι άσχημο. Ίσα είναι πολύ καλό. Για να πάμε λοιπόν στην πέμπτη κάρτα, η οποία δείχνει τις δυνατότητές μας και είναι ο τρελός. Έχεις δυνατότητες. Μπορείς να πας όπου θέλεις. Έχεις αποκτήσει σοφία, δεν είναι τυχαίο, κλείνει εδώ ο αριθμός 9, κλείνει κάτι, ξεκινάς από το 0. Τι σου λέει ο τρελός, ξεκινάς από το 0. Παίρνω τα μπουγαλάκια μου, παίρνω τα ρουχαλάκια μου, παίρνω το ονοματιόν μου που λένε και προχωράω. Και είναι μια κάρτα αρκετά δυναμική. Είναι μια κάρτα που πολλές φορές πράγματα δείχνει ότι γίνονται και λίγο ξαφνικά, γιατί έχουμε την επιρροή του ουρανού εδώ, σαν από αστρολογικής απόψεως. Αλλά ναι, σου λέει, ναι, η ευλογία μπορεί να είναι ξεκινήσει από το μηδέν κιόλας. Μα θα μου πείτε, μα από το μηδέν αυτά. Θες να ξεκινήσεις όμως ή θες να μείνεις έτσι πάνω? Τι είπαμε προηγουμένως, είπαμε ότι στο χέρι μας είναι αν θα μείνουμε στη δυσκολία και θα είμαστε κολλημένοι στη δυσκολία αιμονικά, γιατί εδώ δείχνει και μια αιμονή και ένα πείσμα προς το αρνητικό όμως, ή θα σηκωθούμε, θα γίνουμε τρελοί και θα προχωρήσουμε και θα προχωράω. Πάμε λοιπόν στην έκτη κάρτα, η οποία είναι το κοντινό μέλλον, το οποίο είναι μέσα στους επόμενους 2 μήνες, είναι θέμα πολύ καλό. Θέματα οικογένειας, θέματα κληρονομικά, θέματα γενικότερα με χρήμα, με υπογραφές ίσως. Το 15 άκτινο από τις καλές επίσης κάρτες και θέλω να σου δείξει ότι έχεις και υποστήριξη. Έχεις μια δυναμική πάλι για κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν. Μπορεί να είναι η οικογένεια εδώ που μπορεί να σε βοηθήσει, έτσι. Αλλά ό,τι και να είναι όμως, δείχνει μια σημαντική υποστήριξη και μια οικονομική βοήθεια. Μπορεί να είναι έβρεση μιας νέας πολύ όμορφης εργασίας από το πουθενά, αναζητώντας βέβαια, έτσι, βγαίνοντας έξω, βγαίνοντας από εδώ και βγαίνοντας έξω. Αναζήτηση, πρόσεξε να δεις. Σε σένα λοιπόν αυτό που σου βγαίνει είναι αναζήτηση. Αναζητώ. Αναζητώ το καινούριο. Αναζητώ τη θεία παρέμβαση. Αναζητώ μια νίκη. Αναζητώ την ψυχή μου. Αναζητώ κατά κάποιο τρόπο την υποστήριξη. Αναζητώ την αγάπη. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι βάσεις και η βάση είναι ένας βασιλιάς πεντάκτηνο. Η βάση είναι δυνατή. Εδώ μπορεί να σημαίνει γνωριμίες, εδώ σημαίνει σταθερότητα, σημαίνει σοφία, ξέρεις τι θα κάνεις, μπορεί να είναι και ένα πρόσωπο εδώ το οποίο σε βοηθάει αρκετά να προχωρήσεις γενικότερα στη ζωή σου. Όμως η βάση είναι από τις πολύ, εδώ είναι πολύ σημαντική και δείχνει και φυσικά εννοείται ότι χρησιμοποίησε την εξυπνάδα σου και ρεαλιστικούς τρόπους, έτσι. Εδώ είναι ζώδια της γης. Κυρίως του Ταύρου, γι' αυτό έχει και την αποτύπωση Ταύρου. Εδώ, αν παρατηρήσετε, έχει τον Ταύρο πίσω. Αλλά κυρίως, ο κύριος είναι το ζώδιο του Ταύρου, αλλά και τα υπόλοιπα ζώδια φυσικά της γης. Στήριξη ρεαλιστικά στα πόδια και προχωρά. Μπορεί εδώ, έτσι όπως βγαίνουν, όταν έχουμε πολλά πεντάκτηνα,
και τον ερημίτη σημαίνει λίγος αργός ρυθμός. Μπορεί λίγο να χρειαστεί να πάρεις το χρόνο σου, έτσι, έχετε υπόψη. Πάμε στην 8η κάρτα που είναι το εξωτερικό περιβάλλον και είναι άσος πεντάκτηνο. Θα σου δοθούν ευκαιρίες, νέα ξεκινήματα. Ευκαιρία για νέα ξεκινήματα και επαγγελματικής φύσεως, αλλά και πιο πρακτικά, ρεαλιστικά για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Οκ, okay, πολύ καλό αυτό. Για να πάμε στην 9η κάρτα. Άσος πεντάκτηνο, δεν έχω να πω και τίποτα περισσότερο. Είναι πολύ καλό, πολύ δυνατό. Όμως, επειδή βγαίνουν αρκετά πεντάκτηνα, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος. Α, μάλιστα. Οι ελπίδες σου τι είναι, προσέξτε. Μία από τις πολύ ιδιαίτερες κάρτες είναι ο κρεμασμένος. Ο κρεμασμένος έχει βγει σε μία κάρτα που σημαίνει ποια είναι η ελπίδα. Και θα μου πείτε εδώ τι σημαίνει ο κρεμασμένος. Εδώ σημαίνει θυσία. Τι πρέπει να θυσιάσεις για να φτάσεις στο στόχο σου. Τι πρέπει να θυσιάσεις για να φτάσεις στην απόφασή σου. Τι πρέπει να θυσιάσεις για να βρεθείς πιο κοντά σε αυτό το οποίο θέλεις. Συνήθως η θυσία σημαίνει χρόνος εδώ. Είναι βέβαια ο Ποσειδώνας από πίσω, ο Ποσειδώνας θολώνει τα νερά. Εσύ πρέπει να τα ξεκαθαρίσεις και να το δεις διαφορετικά. Δηλαδή, για να πάρεις τις ρεαλιστικές, ισχυρές αυτές αποφάσεις που θέλεις για να σε πάρεις στο μέλλον, θα πρέπει να ξεκαθαρίσεις ή να ξεκαθαρίζεις το επόμενο διάστημα τι είναι ψέμα, τι είναι αλήθεια. Τι σε πάει μπροστά, τι σε πάει πίσω. Έτσι. Τι είναι αυτό το οποίο θα σε οδηγήσει σε κάτι όμορφο ή τι είναι αυτό το οποίο θα σε οδηγήσει πάλι σε αυτή εδώ πέρα τη διαμάχη. Και για να δούμε και το... Εδώ σημαίνει και σπουδές, έτσι. Εδώ σημαίνει και εξειδίκευση, σημαίνει και μαθαίνω και καινούργια πράγματα. Έχετε υπόψη σου και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι ένας άλλος βασίλειας εδώ. Δύναμη. Ένας βασιλιάδας σημαίνει και εξουσία, σημαίνει και γνωριμία, σημαίνει και φήμη. Εδώ σημαίνει και εδώ ένας βασιλιάς ξυφών, σημαίνει είναι αποφασιστικός, είναι δίκαιος. Το αποτέλεσμα μάλλον θα έρθει να σε δικαιώσει από έναν άνθρωπο. Ή από έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει εξουσία, μπορεί να είναι πατέρας, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αλλά θα σε βοηθήσουν στην απόφασή σου, στην αναζήτησή σου. Η αναζήτηση λοιπόν, γιατί αυτό είναι το σχήμα, ας πούμε, αυτή είναι η δυναμική του ρηξίματος αυτού, θα σε βοηθήσει στο να αποφασίσεις βασιλιάς ξυφών, μπορεί να έχει και τίτλο, μπορεί να είναι ένας υψηλό βαθμός τέλεχος, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που αναγνωρίζει, ένας άνθρωπος αποφασιστικός, ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται, ένας άνθρωπος όμως και δίκαιος. Είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει αρκετά γιατί σε βλέπει. Αν παρατηρήσεις, αυτός βλέπει μέσα. Σε βλέπει τον αγώνα που έχεις κάνει. Βλέπει την προσπάθεια που έχεις κάνει. Μπορεί αυτό να είναι και συμβολικό που λέω, έτσι. Λοιπόν, και να βλέπει, να το πω έτσι, η ζωή αν θέλετε, ή έξω το, η κατάσταση, τι περνάς για να βοηθηθείς. Αναζήτηση λοιπόν. Μη σταματήσει την αναζήτηση, φίλε μου και φίλε μου. Ωραία, τα μαζεύω και πάμε στο επόμενο λοιπόν όμορφο μας ρίξιμο, στην τέταρτη κάρτα, στο τέταρτο deck, το οποίο είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι διαφορετικό. Και εδώ αποτυπώνεται με τον Άσο, λοιπόν, με τον Άσο ξυφών. Εντάξει, είπαμε, το κάθε deck πολλές φορές έχει τις δικές του διοτροπίες. Εδώ τι σου λέει, εδώ σου λέει που θα πας. Πας από εδώ, πας από εκεί, ποια είναι η διαδρομή σου. Αλλά έχει έναν Άσο εδώ. Και ο Άσος πάντα σχετίζεται κυρίως με κάποια... με κάποια νέα ξεκινήματα, αλλά όμως εδώ σου δείχνει και μια άλλη προσοχή που χρειάζεται. Γιατί σε αυτό το κλασικό άσος ξυφών έχει κάποια αρνητικά κομμάτια. Μήπως πρέπει εσύ στη ζωή σου να προσέξεις τις παγίδες, μήπως πρέπει να προσέξεις γενικότερα τις περιπέτειες τις οποίες ή τα ρίσκα τα οποία θέλεις να μπεις. Μήπως δεν βλέπεις καθαρά τις συνέπειες. Γενικότερα αυτό είναι και το μήνυμα, ας το πούμε, αυτής της κάρτας που διάλεξες, έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι διαλέγουμε, το διαλέγουμε διότι κάτι θέλει να μας πει. Λοιπόν, για να σου δω, και έπεσε και το 4 πεντάκτηνο, ναι, που σημαίνει είμαι και λίγο σε απομόνωση, κάνω κάτι μόνος μου, θέλω να χτίσω μόνος μόνη μου, οικονομικά πράγματα με απασχολούν. Θέλω να δω τι γίνεται, που βρίσκομαι κτλ. Οκ, δύναμη, έπεσε η δύναμη. Χρειάζεσαι δύναμη οπωσδήποτε για να πετύχεις. Πω, χαμός γίνεται εδώ, παιδιά. Και εδώ χαμός γίνεται. Πολύ αναστάτωση.
Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειαζόμαστε δύναμη. Εσωτερική δύναμη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε αυτά τα οποία θέλουμε. Για πάμε όμως να δούμε. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι το οποίο μας βγαίνει είναι ο μάγος. Εντάξει. Είσαι σε μια φάση που ξέρεις πάρα πολύ καλά που βρίσκεσαι, που θέλεις να πας, τι θέλεις να κάνεις, τι ισχύει, τι σου συμβαίνει. Ξέρεις, γνωρίζω σημαίνει εδώ. Αν και πολλές φορές μπορεί να γίνεις και λίγο εγωκεντρικός, εγωκεντρική εδώ. Η δεύτερη κάρτα που έρχεται είναι οι διαμάχες, παρεξηγήσεις. Μάλιστα. Ενώ εσύ ξέρεις, παρόλα αυτά όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σε πολεμάνε. Εδώ είναι Ερμής, εδώ σημαίνει επικοινωνία, εδώ είναι μπαστούνια, που είναι ζώδια φωτιάς και οροσκόπη. Κάτι λοιπόν σε πολεμάει και σε τρώει. Θέλει να σε πολεμήσει, κάτι σε πολεμάει. Κάποιοι, ή μάλλον να το πω έτσι, κάποιοι σε πολεμάνε. Συναντάς αντιστάσεις. Η επόμενη κάρτα που σε σταυρώνει είναι να κάνω ένα νέο ξεκίνημα και ευλογία. Η κορώνα εδώ, η τρίτη κάρτα που είναι, σαν, είναι η κορώνα δηλαδή. Εδώ είναι ένας άσος κούπα. Και ο άσος κούπα σημαίνει και ευλογία, σημαίνει και διέστηση, σημαίνει επίσης ότι σκέφτεσαι, αχ, να έχω λίγο τύχη ρε παιδί μου να μπορέσει να αλλάξει το κάρμα μου, να αλλάξει η ενέργειά μου, να βρεθώ σε κάτι, κάτι να με βοηθήσει. Κάτι να βοηθηθώ. Η επόμενη κάρτα που έρχεται είναι ο θάνατος. Αλλαγές, πολλές αλλαγές. Πρέπει να δεχτείς τις επώδυνες αλλαγές στη ζωή οι οποίες έρχονται. Αυτή η κάρτα έχει ένα θετικό. Κανονικά δεν έχει κανένα θετικό, αλλά όμως έχει ένα θετικό. Φωνάζει αυτή η κάρτα ένα πράγμα. Τι φωνάζει? Ζήσε. Τι φωνάζει αυτή η κάρτα? Σου λέει ζήσε. Ζήσε γιατί έρχομαι. Ο θάνατος έρχεται. Έρχεται ο θάνατος των πραγμάτων, έρχεται ο θάνατος καταστάσεων, σχέσεων, συνεργασιών, ανθρώπων δυστυχώς. Γι' αυτό σου λέει λοιπόν ζήσε γιατί έρχομαι. Εδώ λοιπόν για μένα, μαζί με το συνδυασμό με τον μάγο, με το θάνατο και τον άσο κούπα, είναι ότι άσε στην άκρη τους υπόλοιπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν και σε πολεμάνε και σε μοχθούν κτλ. Ζήσε τη ζωή σου. Στηρίξου στα πόδια σου. Ναι, μπορείς να ευλογηθείς εδώ, να μπας σε θετικές ενέργειες, αλλά ζήσε. Θα περάσεις και κάποιες καταστάσεις οι οποίες μπορεί να ήταν και επώδυνες στο παρελθόν, έτσι. Δηλαδή στο προηγούμενο παρελθόν κάποιες καταστάσεις δύσκολες, επώδυνες, κάποια πράγματα κλείσανε, ίσως και κλείσανε και άσχημα. Εδώ είναι ένα το μήνυμα. Ζήσε. Ό,τι και να έχει έρθει, ζήσε και προχώρα. Η πέμπτη κάρτα λοιπόν δείχνει τις δυνατότητες και είναι ο κρεμασμένος. Υπάρχουν αρκετές δυνατότητες εδώ. Ο κρεμασμένος πάντα δείχνει αρκετές δυνατότητες και κυρίως στο να μάθω πώς λειτουργούν οι ενέργειες, πώς λειτουργεί η αστρολογία, πώς λειτουργούν τα ταρό. Όχι να γίνεις ειδήμων, όχι, όχι. Ενώ δηλαδή να αρχίσεις να καταλαβαίνεις, να αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει από κάτω και το τι υπάρχει και πώς δημιουργούνται κάποια πράγματα. Έτσι. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει, κάνε υπομονή. Εδώ έχει να κάνει, κάνω και επίσης και μια θυσία ή θυσιάζω κάποια πράγματα. Μάλλον πρέπει να θυσιάσω για να μπορέσω να προχωρήσω. Για να το δω. Τι θυσιάζω και τι προχωράω και μάλιστα είναι στο άμεσο μέλλον είναι μια βασίλισσα πεντάκτηνο. Η βασίλισσα πεντάκτηνο έρχεται εδώ για στήριξη, για ευλογία, για φροντίδα, για υγεία, για συμβολή, για πρακτικότητα. Θα μπορούσα να σου πω ότι και για το άμεσο μέλλον έχει να κάνει και με το χρήμα, έχει να κάνει και με το εργασιακό κομμάτι και το επαγγελματικό κομμάτι. Μπορεί να είναι μια γυναίκα του περιβαλλοντών σου, μπορεί να είναι η εργασία σαν συμβολισμός, έτσι λέμε, η εργασία, η δουλειά, είναι γένους θηλυκού. Μπορεί να έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι, αλλά σου δείχνει κατά κάποιο τρόπο εδώ ότι και εσύ κάτι πρέπει να φροντίσεις, κάτι πρέπει να δεις. Βέβαια δίνει και σταθερότητα. Για πάμε να δούμε ποιες είναι οι βάσεις σου. Πάλι άσος. Έχεις δύο άσους εσύ στο μανίκι, έτσι. Άσος πεντάκτηνο. Ο άσος πεντάκτηνο είναι μια πολύ καλή βάση γενικά. Εδώ σημαίνει νέα αρχή. Αφήνω το παλιό και κάνω νέα αρχή σημαίνει εδώ. Η ενέργεια γενικά αυτού του ρηξίματος και με τρεις άσους τώρα εδώ, αυτός, σημαίνει ευνοούνται τα νέα ξεκινήματα. Ευνοούνται τα νέα πράγματα. Και ίσως έχεις και βοήθειες εδώ για να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Και η βάση σου είναι ξεκινάω κάτι καινούριο. Αλλά εδώ σημαίνει νέα αρχή. Πεθαίνει το παλιό, ξεκινάει κάτι καινούριο. Το επιτρέπω όμως. Γιατί αν δεν το επιτρέπω, δεν θα ξεκινήσει.
Και έχουμε μια βασίλισσα ακόμα εδώ που είναι το εξωτερικό περιβάλλον, σημαίνει βοήθειες. Δύο βασίλισσες, τρεις άση, γενικότερα είναι ένα ρίξιμο το οποίο δείχνει διέστηση, δείχνει δύναμη, δείχνει αυτοπεποίθηση, δείχνει αρκετή ενέργεια και επίσης δείχνει και αρκετή στήριξη. Το εξωτερικό περιβάλλον είναι μια βασίλισσα μπαστούνι. Η βασίλισσα μπαστούνι βεβαίως, αν τυχόν υπάρχει μια βασίλισσα μπαστούνι που είναι φωτιά και είναι εχθρικά επικείμενη απέναντι σου, και το λέω διότι εδώ με αυτά εδώ έχουν γυρίσει πλάτη, που σημαίνει δεν βλέπονται. Οπότε το παίρνω σαν ένα είδος, ας το πούμε, διαισθητικά το λέω κυρίως, σαν μια έτσι πληροφορία. Σου λέει ότι αν με κάποιο άνθρωπο έχετε τσακωθεί, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα και είναι γένος θηλυκού, στο επαγγελματικό, στο ερωτικό κομμάτι, οτιδήποτε, είναι με σταθερά βήματα προχώρα. Πάρε αποφάσεις και προχώρα. Γιατί αυτές οι δύο βασίλισσες δεν τα βρουν μεταξύ τους. Δύσκολα τα βρίσκουν. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι εσύ να προχωρείς μπροστά και να κάνεις νέα αρχή. Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και πολύ θετικό, αλλά λέμε τώρα και μια παράμετρο που είδα εδώ τώρα. Η επόμενη κάρτα που βγαίνει, που είναι η ένατη κάρτα, είναι η ελπίδα. Και όντως είναι μια κάρτα. Εδώ λοιπόν έχει βγει αρκετή γη, έχει βγει. Για να δω, αρκετή γη είναι. Η οποία δηλώνει. Όχι αρκετή γη, εντάξει, okay, δεν θα το έλεγα. Είναι τρεις κάρτες της γης. Εντάξει, είναι αυτή τη στιγμή η πλειονότητα των καρτών. Δείχνει ένα πιο αργό ρυθμό. Η ελπίδα σου λοιπόν είναι ότι μόνος σου θα προχωρήσεις. Η ελπίδα είναι στον εαυτό σου. Στις δικές σου δυνάμεις οι αποφάσεις. Και πολλές φορές είσαι και καλά εκεί που είσαι ή έτσι όπως είσαι. Εδώ σημαίνει περνάω και μόνοι μου καλά ή περνάω και μόνος μου καλά ή εκεί που είμαι πολύ καλά. Εντάξει. Αλλά δείχνει ένα δυναμισμό. Για να δω και κάτι άλλο μισό λεπτό. Sorry. Ναι, δείχνει και έναν δυναμισμό τον οποίο εσύ έχεις. Μία αισιοδοξία και τα σχέδιά σου που θέλεις να υλοποιήσεις. Έχεις κάποια σχέδια. Μάλιστα. Προχώρα να τα υλοποιήσεις. Και η τελευταία κάρτα, η δέκατη, μάλιστα. Πού είναι το αποτέλεσμα? Είναι, κοιτάζω μακριά στο μέλλον να κάνω μία νέα αρχή. Τρία μπαστούνι, θετική κάρτα, καλή κάρτα, δεν είναι άσχημη κάρτα. Σημαίνει λοιπόν ότι θέλω να προχωρήσω, κοιτάζω στο μέλλον, είμαι πολύ κοντά στο να υλοποιήσω και να πετύχω τα πράγματα στη ζωή μου, στο μέλλον μου, να πάρω αποφάσεις σημαντικές, έχω όλο το δυναμικό για το νέο καινούριο ξεκίνημα. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με ένα επόμενο ρίξιμο. Να είστε καλά, έως τότε τα λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ.